τι είναι, πώς είναι και αν συνδέεται και με τον σεισμό που έγινε στη Ρόδο το 4,2, περίπου την, λίγο μετά από τον μεγάλο σεισμό της Τουρκίας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε τον καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σκορδίλη. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Φιλιππακόπουλε. Για πείτε μου τώρα, καταρχήν, πολύ μεγάλο σεισμός, καταστροφικός, φωνικός σεισμός. Πρόκειται όντως για πολύ μεγάλο σεισμό, έναν από, τα μεγαλύτερα μεγέθη που γίνονται γενικά παγκόσμια, το 7,8. Απλώς κάνοντας σύγκριση με γνωστούς σεισμούς του ελληνικού χώρου, θα έλεγα ότι αυτός ο σεισμός είναι περίπου 1.200 φορές πιο ισχυρός από το σεισμό που έγινε το 1978 στη Βόλγα. 200 φορές ισχυρότερος? Από το 6,5, ναι. Είναι περίπου, μάλλον θα έλεγα για την ακρίβεια, όχι 1.200, λάθος δικό μου, γύρω σε 100 φορές. Αυτό σημαίνει ότι είναι πραγματικά πολύ ισχυρός ο σεισμός και εκδηλώθηκε σε έναν χώρο όπου υπάρχει ένας τεκτονικός σχηματισμός της Ανατολικής Ανατολίας, το East Anatolian Fault. Δεν είναι το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας που φτάνει και σε εμάς, που διασχίζει το Βόρειο Αιγαίο και φτάνει στην περιοχή μας εδώ στις Σποράδες. Πρόκειται για το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας. Είναι ένα ρήγμα που έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρούς σεισμούς, αλλά δεν φαίνεται να έχουμε καταγράψει ποτέ τόσο ισχυρός σεισμό σαν τον σεισμό αυτόν, στον χώρο αυτόν. Και, και μάλιστα είναι μεγάλη αυτή η έκταση του ρήγματος από ό,τι διάβαζα σε κάποια ρεπορτάζ συναδέλφων μου. Ναι, είναι μεγάλο, αλλά προφανώς δεν ενεργοποιείται με τη μία σε όλο το μήκος. Έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα μήκος το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας. Είναι ένα αριστερόστροφο ρήγμα, το οποίο δημιουργείται εξαιτίας κίνησης δύο μικρότερων λιθοσφαιρικών πλακών. Η μία είναι η πλάκα της Αραβίας που κινείται προς τα βόρεια. Συγκρούεται κατά μήκος αυτού του τεκτονικού σχηματισμού με το ρήγμα, με την πλάκα της Ανατολίας. Η πλάκα της Ανατολίας στη συνέχεια ολισθαίνει κατά μήκος του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας, κινείται αριστερόστροφα και δημιουργεί και τους σεισμούς που πολλές φορές παρατηρούνται και σε εμάς στο Βόρειο Αιγαίο. Έμεσα λοιπόν συνδέεται ο συγκεκριμένος σεισμός με τη τεκτονική του ελληνικού χώρου, της τεκτονικής του Βόρειου Αιγαίου. Επειδή στέλνουν, το ξέρετε κύριε καθηγητά, και προφανώς και εσάς θα σας ρωτούν, μου στέλνουν και μηνύματα και email οι τηλεθεατές μας, ο σεισμός που έγινε τα ξημερώματα στην Ρόδο, στον Αρχάγγελο της Ρόδου, δεν έχει καμία σχέση με την σεισμική φωνική δόνηση που έγινε στην Τουρκία. Δεν είναι εύκολο να συνδέσουμε ή να αποσυνδέσουμε σεισμούς αυτής της τάξης μεγέθους. Καταλαβαίνετε ότι όταν ένα σεισμός είναι τόσο ισχυρός από το 7,8 και επηρεάζει ευρύτερες περιοχές του πλανήτη, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποιος επηρεασμός μιας γειτονικής εντός εισαγωγικών περιοχής, όπως είναι η περιοχή της Ρόδου σε σχέση με το επίπεδο του σεισμού αυτού. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή να το, αποδείξουμε. Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα σύνδεση. Τώρα και τα πλάνα που βλέπουμε από τα, ξημερώματα, κύριε καθηγητά, μιλάμε για καταστροφή απίστευτη. Δηλαδή ισοπεδώθηκαν πόλεις ολόκληρες. Ναι, άμα σκεφτεί κάποιος ότι πραγματικά είναι κοντά, δηλαδή η πόλη αυτή, η Γκαζιαντέφ, είναι μια πόλη που βρίσκεται περίπου 30-35 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο και είναι μια πόλη σχεδόν 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τόσο ισχυρός σεισμός, επιφανειακός, σε τέτοια απόσταση, είναι δυνατόν να προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Ακριβώς. Και είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή για να εκτιμήσουμε και το επίπεδο των βλαβών που προκάλεσε, αλλά ακόμα χειρότερα το επίπεδο των ανθρώπινων απολειών. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, το υπονοείται, θα έχουμε αύξηση των νεκρών λόγω των εγκλωβισμένων που θα βρεθούν σε... Να βγω ψεύτης, αλλά πολύ φοβάμαι το σημείο. Πολύ φοβάστε, ναι. Είναι πολύ ισχυρός ο σεισμός και δεν ξέρω ότι αυτή τη στιγμή φυσικά δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα εδώ πέρα. Δεν ξέρω πόσες οικοδομές έχουν καταρρεύσει. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι αρκετά μεγάλο στην Κύριε καθηγητά,
αν καταλαβαίνω καλά από τα πλάνα που βλέπω, δεν έχω άλλη ιδιαίτερη ενημέρωση, και τα κτίρια δεν πρέπει να ήταν σε πολύ καλή κατάσταση με τη σεισμική προστασία και ό,τι άλλο απαιτείται. Κοιτάξτε, αν πάρουμε ως παράδειγμα τον σεισμό του 1999 του Ισμίτ, ο σεισμός εκείνος ήταν 7,6, μικρότερος από αυτό, σχετικά μικρότερος από αυτό περιπτώσει, θα δούμε ότι σύμφωνα με μελέτες που είχαν γίνει και από Αμερικανούς που είχαν επισκεφτεί την περιοχή, είχαν διαπιστώσει ότι πολλές από τις οικοδομές που κατέρευσαν δεν είχαν επαρκή οπλισμό. Οπότε πιθανόν αυτό να αποτελεί και ένα λόγο που να δείχνει πιθανά αυξημένες βλάβες στο χώρο στην περιοχή αυτή. Θα θυμίσω επίσης και κάτι ακόμα, ότι όταν είχαμε πριν 2,5-2 χρόνια περίπου τον σεισμό στη Σάμο, υπήρξαν καταρρεύσεις στην περιοχή της Μύρινης. Ήταν πιο μακριά από το επίκεντρο. Επομένως, πολύ φοβάμαι ότι η ποιότητα των κατασκευών πιθανόν να οδηγεί σε εκτεταμένες βλάβες. Και με τα σεισμούς περιμένουμε αρκετούς από ό,τι καταλαβαίνω μετά από τόσο μεγάλο σεισμό, έτσι είναι? Ασφαλώς. Σκεφτείτε ότι ήδη είχαμε περίπου 10 λεπτά μετά. 1,5 δεν είχαμε? 6,7. Φαίνεται η τελευταία εκτίμηση. Ναι. Και μιλάμε, φανταστείτε τώρα, 6,7 και τον θεωρούμε μετά σεισμό και αναμενόμενο φυσικά. Εξαιτίας του μεγέθους του σεισμού. Ασφαλώς και θα υπάρξουν και άλλοι σεισμοί πιθανόν πάνω από 6. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Σκορδίλη. Να είστε καλά για την ενημέρωση και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια.